Τούτο το γένος σου και εκπορεύεται η μία εν προσευχή και νηστεία. Αυτό το γένος των δαιμόνων, είπε ο Κύριος, δεν φεύγει, δεν απομακρύνεται από τον άνθρωπο, παρά μόνο με την προσευχή και την νηστεία. Σήμερα στην Αγία Ευαγγελική Περικοπή μας αποκαλύπτει ο Κύριος ότι υπάρχουν τρία όπλα με τα οποία νικέται ο διάβολος. Τα δύο τα είπαμε ήδη και ακόμα ένα όπλο είναι η πίστης. Ο διάβολος από την αρχή ευθόνησε τον άνθρωπο, τον επιβουλεύθηκε και έτσι μηχανεύθηκε κάθε τρόπο για να τον βγάλει από τον παράδεισο. Και δεν έπαψε μέχρι εκεί, αφού πέτυχε τον αρχικό του σκοπό, αλλά και τώρα συνεχίζει να επιβουλεύεται τον άνθρωπο, να τον εξαπατά και να προσπαθεί να τον βλάψει για να τον ρίψει στην αιώνια κόλαση. Ο Κύριος μας αποκαλύπτει σήμερα ότι ο διάβολος δεν έχει καμία δύναμη, εφόσον ο ίδιος τον έχει νικήσει και εφόσον και ο πιστός χριστιανός παραμένει αληθινά πιστός στον Κύριο, προσεύχεται και νηστεύει. Το καιρό εκείνο, λέγει το σημερινό Ευαγγέλιο, κάποιος άνθρωπος πλησίασε τον Ιησού γονατίζοντας και λέγοντας, «Κύριε, ελέησέ μου το παιδί, τον Υιόν, γιατί σε λυνιάζεται και υποφέρει. Πολλές φορές πέφτει στο νερό, στη φωτιά και πολλές φορές στο νερό». Δεν μας αναφέρουν οι ιεροί Ευαγγελιστές, λέγει ο σπουδαίος Ιεροκήρυκας Νικηφόρος Θεοτόκης, δεν μας αναφέρουν ούτε από ποια χώρα κατήγεται αυτός ο άνθρωπος, ούτε το όνομά του. Και όλα αυτά γιατί δεν χρειαζόταν. Είναι όμως αυτός που πλησιάζει τον Κύριο ένας ταλέπορος πατέρας, ο οποίος λέγει στον Κύριο, «Ελέησε τον Υιό μου, γιατί σε λυνιάζεται και υποφέρει». Και τα πάθη του σεληνιασμού τα περιγράφει ο Ευαγγελιστής Μάρκος. Λέγει, «Όπου αν αυτόν καταλάβει, ρίσει αυτόν και αφρίζει και τρίζει τους οδόντας αυτού και ξηραίνεται». Και ο Άγιος Λουκάς προσθέτει και την κραυγή και τον αφρό. «Και ειδού το Πνεύμα λαμβάνει αυτόν και εξέφνης κράζει, κράζει και σπαράσει αυτόν με τα αφρού». Δηλαδή, όλα αυτά ήταν τα συμπτώματα της ασθενείας, τα οποία τα περιγράφουν οι τρεις Ευαγγελιστές. Και αυτή η ασθένεια, ο σεληνιασμός, επειδή έβλεπαν τότε οι άνθρωποι ότι συνδυαζόταν με την Πανσέλινο, έλεγαν ότι φταίει η σελήνη. Όμως, όπως λέει ο Ρος Χρυσόστομος, δεν είναι αιτία του σεληνιασμού η σελήνη, αλλά οι δαίμονες, οι οποίοι επιτηρούνται στους καιρούς της σελήνης, δηλαδή παρακολουθώντας τις διάφορες φάσεις της σελήνης, επετίθεντος τους ανθρώπους στον καιρό της Πανσελήνου, για να δείξουν τα έργα του Θεού ότι τάχατες είναι αίτια της κακίας και της βλάβης των ανθρώπων και έτσι να διαβάλουν τον Θεό, τον Δημιουργό στους ανθρώπους. Δεν είναι αιτία όμως τα δημιουργήματα του Θεού, το γεγονότος ότι πάσχουμε εμείς οι άνθρωποι, αλλά οι αμαρτίες μας και τα δικαιώματα που δίνουμε στους δαίμονες. Έχει ομοιότητα αυτή η ασθένεια του σεληνιασμού με την ασθένεια που καλείται από τους ιατρούς επιληψία. Βεβαίως οι ιατροί θεωρούν ότι αυτή είναι μια φυσική νόσος, όπως είναι και ο πυρετός και οι διάφορες άλλες νευρικές παθήσεις, παθήσεις του νευρικού συστήματος. Τι είναι άραγε το αληθές, γιατί εδώ μας λέγει το Ιερό Ευαγγέλιο ότι το δαιμόνιο ήταν αυτό που βασάνιζε τον σεληνιαζόμενο. Οπωσδήποτε και οι διάφοροι νόσοι που υπάρχουν στον άνθρωπο έχουν πολλές φορές αιτία τους δαίμονες. Και αυτό το βλέπουμε και στο Ιερό Ευαγγέλιο. Η κόφωσις και η τυφλότης είναι ασθενήματα φυσικά.
Κι όμως βλέπουμε ότι υπάρχει κοφός και τυφλός, τον οποίον θεραπεύει ο Κύριος, ο οποίος ήταν κοφός και τυφλός, επειδή είχε επίρρεια δαιμονική. Ιδού, λέγει το Ιερό Ευαγγέλιο, προσύνεγαν αυτό άνθρωπον κοφών, δηλαδή άλλαλων, δαιμονιζόμενων, και εκβληθέντος του δαιμονίου ελάλησεν ο κοφός. Και σε άλλη περίπτωση, τότε προσυνέχθη αυτό δαιμονιζόμενος, τυφλός και κοφός, και εθεράπευσεν αυτόν, ώστε των τυφλών και κοφών και λαλήν και βλέπειν. Και η ασθένεια πάλι του Ιώβ, αν και φαινόταν φυσική, όμως ήταν πειρασμός και βάσανος του διαβόλου. Επομένως, είναι πολύ φρόνιμη και συνετή και αξιέπαινη εκείνοι οι χριστιανοί, οι οποίοι όταν ασθενήσουν, προσκαλούν αμέσως όχι μόνο τον ιατρό για να χρησιμοποιήσουν τα φάρμακα που θα τους δώσει, αλλά και τον ιερέα για να προσφέρει ευχές υπέρ της υγείας των. Ας ακούσουμε τώρα και τα υπόλοιπα όσα είπε ο πατέρας του παιδιού. «Και προσύνεγα αυτόν τις μαθητές σου και ούκη δυνήθησαν αυτόν θεραπεύσε. Τον έφερα, λέγει, στον Κύριο τον Υιό μου, στους μαθητές σου και δεν μπόρεσαν να το θεραπεύσουν». Άραγε από απιστία τα είπε αυτά ο πατέρας του ελληνιαζομένου, θέλοντας να εξευτελίσει τους μαθητές του Χριστού, ή από απλότητα καρδίας και θέλοντας να δείξει ότι επειδή εκείνοι δεν μπόρεσαν, γι' αυτό προσήλθε προς Αυτόν που μπορεί τα πάντα. Αυτός ήλθε προς τον Ιησού Χριστόν, λέγει ο Νικηφόρος Θεοτόκης, με πολύ λίγη πίστη και μάλλον για να τον εμβάλει σε πειρασμό, παρά διότι πίστευε. Γιατί έλεγε στον Ιησού, «Ή τι δύνασε, βοήθησον ημίν, ό,τι μπορείς κάνε». Εάν είχε πίστη στερεή και θερμή, δεν θα έλεγε αυτά, αλλά θα πίστευε ότι πάντα δύναται, ότι μπορεί τα πάντα ο Ιησούς, ως Θεός παντοδύναμος. Και από την απάντηση που του δίνει ο Ιησούς φαίνεται ότι είπε αυτά ο πατέρας του δαιμονιζομένου, περιφρονώντας τους μαθητές του και μη πιστεύοντας ότι αυτοί μπορούσαν να τον θεραπεύσουν. Και να τι του απαντά ο Κύριος. «Ω γενεά άπιστος και διεστραμμένη, έως πότε έσομαι με θυμών, έως πότε ανέξομαι ημών, φέρετε με αυτονόδε. Αγανακτή ο πράος και ταπεινός την καρδία και ελέγχει ο ανεξίκακος και βλέπε με ποιο θεοπρεπή τρόπο το κάνει. Επειδή ο γενικός έλεγχος είναι απαλότερος και υποφερτότερος από τον ειδικό και προσωπικό, αναφέρει τον έλεγχο στο γένος όλων των ανθρώπων και δεν είπε «ο άπιστε και διεστραμμένε», αλλά «ο γενεά άπιστος και διεστραμμένη», αναφέροντας τον έλεγχο στο πλήθος που βρισκόταν εκεί ή και σε όλο το γένος των Ιουδαίων. Και γι' αυτό πρόσθεσε «έως πότε θα είμαι μαζί σας, έως πότε θα σας ανέχομαι», εννοώντας με αυτούς τους λόγους ότι πλησίασε ο καιρός του πάθους και του θανάτου του και ότι προτιμά το πάθος και το θάνατο από την απιστία και τη φαυλότητά τους. Και αυτά ήτανε τα της δικαιοκρισίας του, αλλά επειδή κατακαυχάται έλεος κρίσεως, δηλαδή υπερισχύει στον Πανάγαθο Κύριο η φιλεσπλαχνία της δικαιοσύνης, εσπλαχνιστής των σεληνιαζόμενων, λέγει «Φέρετε με αυτόν όδε, φέρτε τον αυτόν εδώ». Και επετίμησε αυτό ο Ιησούς και εξήθεν από αυτού το δαιμόνιο και θεραπεύθη ο πες από τις ώρες εκείνης. Και ο Κύριος δηλαδή επιτίμησε το δαιμόνιο και έφυγε και έδιωξε τον δαίμονα και το παιδί θεραπεύθηκε. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος σημείωσε εδώ και ακόμα κάποια περιστατικά που δεν τα αναφέρει ο Ιερός Ματθαίος. Ρώτησε ο Ιησούς, λέγει ο Μάρκος, τον πατέρα του ελληνιαζομένου, πόσος καιρός είναι αφού το Υιός του πάσχει. Και αυτός αποκρίθηκε ότι από παιδίον. Και αυτό το ερώτημα απέβλεπε στην απόκριση. Γιατί η απόκριση φανέρωσε το πάθος ότι ήταν πολυχρόνιο
και τα πολυχρόνια πάθη είναι δυστεράπευτα, κατά αναλογία της μακρότητας του χρόνου. Και προς τούτης λέγει ο Ευαγγελιστής Μάρκος, ότι ο πατέρας του ασθενούς είπε «Αλ ή τη δίνα σε βοήθησον ημίν, σπλαχνιστής εφημάς». Και αυτά φανερώνουν αμφιβολία και ολιγοπιστία. Και ο Ιησούς το απάντησε «Η δίνα σε πιστεύσε, πάντα δυνατά το πιστεύοντι». Το πρόβλημα δεν είμαι εγώ, εσύ είσαι. Εάν εσύ μπορείς να πιστεύσεις, τότε όλα είναι δυνατά σε αυτόν που πιστεύει. Και όλα είναι δυνατά, σαν να του έλεγε ότι αν εσύ πίστευες και εσύ ο ίδιος θα θεράπευες τον Υιό σου. Και αφού άκουσε αυτά ο πατέρας του παιδίου έκραξε με δάκρυα λέγοντας «Πιστεύω Κύριε, βοήθη μου την απιστία». «Σε πιστεύω Κύριε και βοήθησέ με στην απιστία μου». Και όπως φαίνεται τα λόγια του Κυρίου οδήγησαν αυτόν τον πατέρα τον άπιστο σε μετάνοια από την προηγούμενη ολιγοπιστία του. Και το γεγονός αυτό πιστοποιείται με τα δάκρυα, τα οποία είναι απόδειξη της μετανοίας. Και έπειτα διηγείται ο ίδιος Ευαγγελιστής ότι όταν ο Ιησούς επετίμησε το πνεύμα του ακάθαρτο, τότε εκείνο έκραξε και πάρα πολύ σπάραξε τον ασθενή και έπειτα βγήκε από αυτόν. Και αυτό το παραχώρησε ο Ιησούς όχι για φιλοδοξία, γιατί αυτός όταν είδε ότι συνηθριζότανε πολύ πλήθος ανθρώπων, επετίμησε το δαιμόνιο. Το έκανε αυτό για τον πατέρα του, ή να όταν δει το δαιμόνιο να ταράσεται από μόνη την όψη και την επιτίμηση του Ιησού, έστω και διαμέσου αυτού να πιστεύσει στο θαύμα που επρόκειτο να γίνει. Δηλαδή, το δαιμόνιο πείραξε τον ασθενή και μόνο που είδε, που πλησίασε στον Χριστό, πριν καν τον θεραπεύσει. Και το παραχώρησε αυτό ο Κύριος για να πιστέψει ο πατέρας. Και τι είπε ο Ιησούς επιτιμώντας το δαιμόνιο, μας το λέγει πάλι ο Ευαγγελιστής Μάρκος. «Επετίμησε το πνεύματι το ακαθάρτο λέγον αυτό, το πνεύμα το άλαλον και κοφών, εγώ σοι επιτάσω, έξελθε εξ αυτού και μικέτης έλθεσαι σε αυτόν». Και ο Άγιος Λουκάς ιστορεί ότι μετά από την θεραπεία απέδωκεν αυτόν το πατρί αυτού, παρέδωσε το παιδί στον πατέρα του, γιατί μέχρι τότε δεν ήταν υπό την εξουσία του πατρός, αλλά υπό την εξουσία του δαίμονος. Και τότε πλησίασαν τον Ιησού κατηδίαν οι μαθητές και του είπαν, «Γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να βγάλουμε αυτό το δαιμόνιο?» Δικαίως απόρρισαν οι Απόστολοι, αφού είχαν λάβει εξουσία από τον Κύριο κατά πνευμάτων ακαθάρτων, ώστε εκβάλλειν αυτά και θεραπεύειν πάσα νόσων και πάσα μαλακίων, όπως λέγει πάλι το Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστού Ματθαίου στο 10ο κεφάλαιο. Πώς λοιπόν, αφού είχαν λάβει εξουσία τέτοια, δεν μπόρεσαν να βγάλουν το δαιμόνιο? Διό και δίσταζαν για την δοθήσα τους σε αυτούς χάρη των θαυμάτων. Μήπως και αφαιρέθηκε από αυτούς? Αναρωτιόντουσαν μήπως χάσαμε τη χάρη? Όχι λοιπόν, γιατί ντρεπόντουσαν, δεν ρώτησαν αυτόν φανερά, αλλά επειδή το ερώτημα ήταν για ένα μεγάλο και απόρριτο πράγμα, γι' αυτό και τον ρωτούν ιδιαιτέρως. Και από εδώ μαθαίνουμε πρώτον ότι αυτοί που έλαβαν το χάρισμα της προφητείας δεν προφητεύουν πάντοτε ούτε για όλα. Όπως συμβαίνει λοιπόν σε αυτούς, έτσι και αυτοί που πήραν τη χάρη των θαυμάτων δεν θαυματουργούν πάντοτε, ούτε σε κάθε περίπτωση. Και δεύτερον μαθαίνουμε ότι εμποδίζεται η ενέργεια του θαύματος ή δια την ολιγοπιστία και τον δισταγμό του θαυματουργού ή λόγω της αναξιότητας αυτού που ζητάει το θαύμα. Και αυτά επιβεβαιώνει και η απάντηση του Κυρίου. Ο δε Ιησούς είπε αυτής, «Δια την απιστίαν ημών, γι' αυτό δεν μπορέσατε να βγάλετε το δαιμόνιο, γιατί είσαστε ολιγόπιστοι. Αμήν γαρ λέγω ημίν, εάν έχετε πίστην ως κόκκον συνάπειος, ερείτε το όρι τούτο μετάβηθη εντεύθυνε εκεί και μεταβήσετε, και ουδένα δυνατήσει ημίν. Εάν έχετε πίστη τόση λίγη όπως ο κόκκος του συναπιού,
θα πείτε στο βουνό, φύγε από εδώ και πήγαινε εκεί και θα συμβεί αυτό. Και τίποτε δεν θα είναι αδύνατο για σας. Δεν ήταν άπιστοι οι Άγιοι Απόστολοι, αλλά δίστασαν τότε και έπεσαν σε αμφιβολία περί του αν μπορούν να διώξουν τέτοιο ισχυρό δαιμόνιο. Και αυτή την ολιγοπιστία και την ψυχρή πίστη τους, ο Χριστός μας την ονόμασε απιστία. Για την ολιγοπιστία δε και ο πατέρας του ασθενούς έγινε ανάξιος της ευεργεσίας. Και είναι φανερό ότι την ψυχρή πίστη των Αποστόλων την ονόμασε απιστία, επειδή αμέσως μετά πρόσθεσε τα αποτελέσματα της θερμής πίστεως. Είπε, αν έχετε πίστη θερμή, όσο θερμός είναι ο κόκκος του συναπιού, θα μπορέσετε να μετακινήσετε και τα όρη, και τίποτε δεν θα είναι αδύνατο για σας. Και τέτοιο θαύμα δεν γράφηκε στις ιστορίες για τους Αγίους Αποστόλους. Δηλαδή δεν αναφέρεται ότι οι Απόστολοι μετακίνησαν όρη. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος όμως σημειώνει ότι μετά από τους Αγίους Αποστόλους κάποιοι Άγιοι, κατώτεροι από αυτούς κατά την αρετή και την αξία, μετακίνησαν όρη όταν η χρεια το εκάλεσε, όταν έγινε ανάγκη, υπήρχε ανάγκη να μετακινηθούν. Δεν είπε δε ο Κύριος βέβαια ότι θα μετακινήσουν τα όρη, αλλά ότι αν παρουσιαστεί ανάγκη θα μπορούν να κάνουν και αυτό. Εάν δε όροι δεν μετακίνησαν, αυτό δεν επίησαν όχι γιατί δεν μπόρεσαν, αλλά επειδή δεν υπήρξε ποτέ τέτοια ανάγκη στα χρόνια των Αγίων Αποστόλων. Αλλά είναι πιθανό να έγινε και αυτό το θαύμα, αλλά να μην γράφηκε, γιατί δεν είναι όλα γραμμένα όσα επίησαν οι Άγιοι Απόστολοι. Και στη συνέχεια ο Κύριος μας λέγει ότι μαζί με την πίστη χρειάζονται και τα δύο κατά το δαιμόνων όπλα. Τούτο το γένος σου εκπορεύεται, η μία προσευχή και νηστεία. Αυτό το γένος των δαιμόνων. Δεν είπε τούτο το γένος εκπορεύεται εν προσευχή και νηστεία, αλλά είπε ουκ εκπορεύεται η μη εν προσευχή και νηστεία. Για να φανερώσει ότι από όλες τις άλλες αρετές, μόνη η προσευχή και η νηστεία είναι τα όπλα του πιστού κατά των δαιμόνων. Και για τη θεραπεία των δαιμονιζομένων είναι ανάγκη να νηστεύει και να προσεύχεται όχι μόνο ο γιατρός, αλλά και ο πάσχων, δηλαδή και ο δαιμονιζόμενος. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν, διαμέν του ελέγχου, θεράπευσε την απιστία του πατρός του παιδίου. Με την έκθεση των αποτελεσμάτων της θερμής πίστεως, θεράπευσε την ολιγοπιστία των μαθητών. Με την επιτίμηση, τη δαιμονική ασθένεια του σεληνιαζομένου και δίδαξε και τον τρόπο με τον οποίο οι πιστοί μπορούν να διώχνουν τα δαιμόνια. Έπειτα προφήτευσε και τα περί του πάθους και της Αναστάσεως αυτού. Αναστρεφωμένον δε αυτόν εν τη Γαλιλαία, είπεν αυτής ο Ιησούς, μέλη ο Υιός του ανθρώπου παραδίδωστε ισχύρας ανθρώπων και αποκτενούσιν αυτόν και τη τρίτη μέρα εγερθήσετε. Αφού έκανε τα προηγούμενα θαυμαστά έργα ο Κύριος, βγήκε από εκείνο τον τόπο, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Μάρκος, και παρεπορεύεται μετά των μαθητών αυτού δια της Γαλιλαίας. Και εκεί στη Γαλιλαία διατρίβων προλέγει στους μαθητές του την προδοσία του Ιούδα, το πάθος και το θάνατό του, για να μην ταραχθούν από τα προσδόκητα του πράγματος. Και επειδή αυτή η πρόρηση τους κατελείπησε, τους προαναγγέλει και την τριήμερον Ανάστασή Του για να παρηγορήσει τη θλίψη της καρδίας τους. Ας δοξάζουμε τον φιλάνθρωπο Κύριο για τα θαυμαστά Του έργα και ας οπλιζόμεθα κατά των δαιμόνων των εχθρών μας, των φοβερών και επιβούλων με την πίστη, με την νηστεία και την προσευχή. Το δε Θεό ημών δόξα πάντοτε νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.